Σκυλάκιο, λοιπόν, η πρώτη συναυλία του Reborn Tour μετά από ένα χρόνο και απουσίας. Σας ευχαριστώ που ό,τι και να αποφασίσω στη ζωή μου, είστε πάντα δίπλα μου. Ένιωθα ότι ανεβαίνω για πρώτη φορά στη σκηνή, ένιωθα ότι ξανασυστήνομαι στο κοινό μου. Η χαρά που πήρα μόλις τραγούσα το πρώτο τραγούδι, όταν άκουσα το χειροκρότημα του κόσμου. Ήταν κάτι απερίγραπτο. Γι' αυτό έβαλα και τα κλάματα, γι' αυτό και συγκινήθηκα. Εγώ σκέφτηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα κλάψω, αλλά τελικά έκλαψα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη συγκίνηση που ένιωσα εκείνη την ημέρα. Η Πάτρα είναι πάντα ωραία και είχα τραγουδήσει και 2 χρόνια πριν και ήμουνα και έγκυος και μόλις το είχα μάθει και προσπαθούσα να μην χορέψω πολύ, αλλά και πάλι τα άσπασα. Είχα ένα θέμα υγείας πριν ανεβώ σκηνή. Είχα πάθει στομαχικό ήλιγκο. Κατάφερα όμως, δόξα τω Θεώ, πέρασα μαγικά κι εγώ και ο κόσμος. Είχα τόσο άγχος να βγει αυτή η συναυλία, γιατί πραγματικά δεν ένιωθα πολύ καλά, αλλά βγήκε και όλα καλά. Ξέρω πως δεν μ' αγαπάς, παραμύθια μη βουνάς. Τώρα αλλάξα μυαλά, από μένα τι ζητάς? Δεν με νοιάζει πως περνάς, κάνε αν τον τριγυρνάς. Πλάτη πάλι μου γυρνάς, αλλά θα παρακαλάς. Τι θέλεις από μένα? Να με πάντα στην πένα. Δεν θα είναι εύκολο για σένα να σε χάσεις εμένα. Φράγκα κάθε μέρα, σαν με το Παναμέρα. Μωρό μου, μόνο με σένα θα πηγαίνα στο τέρμα. Μα ποτέ δεν απαντάς, παραμύθια μου πουλάς. Το αδιάβαστο μ' αφήνεις και ποτέ δεν μου μιλάς. Συντονίσου τώρα εδώ, όλα είναι στο μυαλό. Αν με θέλεις μια φορά, άλλες τόσες θέλω εγώ. Θεσσαλονίκη!
Η Θεσσαλονίκη ήταν λίγο μια περιπέτεια. Έπρεπε να ακυρώσω τη συναυλία. Ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου και να τη μεταφέρω για άλλη ημερομηνία. Το πρώτο θέατρο που είχαμε κλείσει ουσιαστικά ήταν μικρό και δεν χωρούσαν, οπότε αλλάξαμε το γήπεδο και πήγαμε σε μεγαλύτερο. Στο δεύτερο ξαναλλάξαμε, τα πήγαμε στο κλειστό γιατί θα έβρεχε και στο τέλος δεν έγινε ούτε το κλειστό γιατί είχε τρίμερο εθνικό πένθος. Και πήγαμε στο ΠΑΟΚ Αρένα. Ένιωσα μαγικά. Το γήπεδο ήταν ασφιχτικά γεμάτο. Αυτός ο αριθμός κόσμου για μένα ήταν η πρώτη μεγάλη κατάκτηση. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Reborn Tour. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα πανικό. Γράψε στο ντοκιουμένταρι, δεν θα υπάρχει τέτοιο κοινό ξανά. Πώς είμαστε! Είμαι στη Ρόδο, έχω να έρθω στη Ρόδο από το 2019. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γίνεται χαμός με τα εισιτήρια, ανυπομονώ να έρθει το βράδυ να τα σπάσουμε. Κάθε πόλη έχει κάτι μοναδικό. Στη Ρόδο λοιπόν είχα να πάω πάρα πολύ καιρό. Κορίτσια! Βλέποντας γεμάτο το γήπεδο, πήρα μεγάλη χαρά. Και φάνηκε και στα πρόσωπα του κόσμου ότι τους είχα λείψει και ότι περιμέναν πώς και πώς να πάω. Είσαι στη Λάρα, βλέμμα Θεός. Μ' αυτοπεποίθηση βαδίζεις προς τα εδώ. Εδώ μιλάω με το φίλο μου τώρα. Εντάξει, ήταν μαγικά σήμερα στη Ρόδο. Είχε πάρα πολύ υγρασία, θέλω να πω. Τα μαλλιά μου γίνανε κάπως έτσι. Από το δεύτερο λεπτό που ανέβηκα στη σκηνή. Τι ωραίες συναυλίες, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρόδο, σ' αγαπώ πολύ.
δεν έχω ξανατραγουδήσει. Ήταν έτσι ένα σταθμό πολύ γνώριμο για μένα. Έχει έτσι ένα savage συνέστημα, οπότε πέρασα όπως περνάω κάθε χρόνο, φανταστικά και έτσι πολύ έντονα. Σε διέγραψα, πόσο ειλικρινά σε λυπήθηκα. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Ήταν μία από τις ωραιότερες στιγμές του τουρ μου. Κάναμε ρεκόρ στις πωλήσεις. Ήταν η συναυλία που είχε το πιο πολύ κόσμο που έχω βάλει εγώ ποτέ μόνη μου σε συναυλία. Φοβερά ενθουσιασμένη και φοβερά αγχωμένη, γιατί είχα ακυρώσει την προηγούμενη χρονιά τη συναυλία μου και είχα πάρει πάρα πολλά comments από κόσμο που είχε στεναχωρηθεί, αλλά λόγω εγκυμοσύνης δεν γινόταν να το κάνω. Η αγάπη μου για την Κρήτη είναι μοναδική, εξάλλου κάθε χρόνο εκεί είμαι και κάνω διακοπές. Είσαι έτοιμη να ρίξουμε το κτίριο. Έλα πάρε με μαζί σου, έλα κάνε με δική σου. Αφού βλέπω κάτι θέλεις, έλα πες το μην κολλάς. Oh, mommy, mommy, mommy. Oh, mommy, mommy, mommy. Με έχεις τρελάνει κι ο ύπνος δεν με πιάνει. Oh, mommy, mommy, mommy. Σε
αυτή και της Θεσσαλονίκης. Με την Κύπρο. Και της Αθήνας μέχρι τώρα. Αλλά Κρήτη σε λατρεύω. Αλλά ρε παιδί μου, πολύ ζεστή. Πολύ γρασία. Πρέπει να πεθάνω. Α, πονάνε εδώ, πονάνε εδώ. Άρα, ναι, ρε. Ήταν από τις πιο δύσκολες συναυλίες. Η ζεστή απορώ πως η Ελένη το έβγαλε από το πρώτο medley. Την είχαμε παίξει από το πρώτο medley. Και μόνο που την έβγαλε η Ελένη, ειλικρινά δεν ξέρω πώς ζούμε. Εντάξει, τις πιο δύσκολες συναυλίες. Ιωάννινα, όχι, δεν συνηθίζεται αυτό το συναίσθημα. Κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά. Εγώ ήμουνα πάρα πολύ άϊπνη γιατί έφυγα από το σπίτι και το μωρό μου ήταν άρρωστο. Έχω το μωρό άρρωστο. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ. Ήθελα να είμαι σπίτι με το μωρό. Γιατί είχε πυρετό. Δύσκολη μέρα σήμερα. Το μυαλό μου είναι εκεί, αλήθεια τώρα, εγώ δεν σου κάνω πλακά. Έφτασα εδώ και έβαλα τα κλάματα, αλήθεια σου. Απ' την άλλη, όταν ανέβηκα στη σκηνή, με έκανε να ξεχάσω για όση ώρα είμαι στη σκηνή, ότι δεν είμαι σπίτι, όλο αυτό το συναίσθημα, το στενάχωρο που είχα και να καταλάβω πόσο πολύ αγαπάω αυτό που κάνω. Στα Ιωάννινα, δεν ξέρω, δεν το περίμενα όλο αυτό που έγινε. Η ενέργεια ήταν συγκλονιστική. Πολύ ευχαριστώ τον κόσμο κάθε φορά που είναι εκεί από κάτω και μου δίνει δύναμη και με γεμίζει τόσο ωραία συναισθήματα. Και δεν θα ξεχάσω ότι ήταν η πρώτη συναυλία που μόλις τελείωσα, μπήκα στο αυτοκίνητο με το ρούχο που τραγουδούσα και έφυγα για Αθήνα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ τόσο γρήγορα. Και εννοείται πως στα Γιάννα θα πήγαινα και θα ξαναπήγαινα και θα ξαναπήγαινα. Όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με την Ελένη, αμέσως καταλάβαμε ότι αυτή θα είναι σαν ένα αρμονικό ντουέτ. Είναι η πιο πετυχημένη Ελληνίδα καλλιτέχνη της γενιάς της, ένα fashion icon με μοναδική ενέργεια, ένα σύγχρονο πρότυπο. Συνδυάζει ξεκάθαρα αυτό που έχουμε και εμείς στη φιλοσοφία μας, Serious in the making, playful in the living. Ας γιορτάσουμε λοιπόν όλοι μαζί με τη Σιρόκ στην υγειά μας. Παρέα με την αγαπημένη μου Σιρόκ Βότκα, κάναμε ένα από τα ωραιότερα tour της καριέρας μου, για μένα το ωραιότερο tour της καριέρας μου, με μεγάλη προσοχή, με πολλή δουλειά, με πολλές ώρες πρόβες, με μια ωραία σκηνή που στήθηκε από το μηδέν και ανυπομονώ να κάνουμε παρέα με τη Σιρόκ. Το επόμενο tour που πραγματικά θέλω να πω στον κόσμο ότι θα είναι ακόμα καλύτερο γιατί το έχουμε αρχίσει και το στείνουμε από τώρα.